2 χρόνια μετά την πιστοποίηση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκου σε ονόβια πλατάνια του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, μεταξύ των οποίων και στο παραλίμνιο μέτωπο, περισσότερα από 40 δέντρα, άρρωστα και μη, έχουν κοπεί και απομακρυνθεί, αλλάζοντας την εικόνα της περιοχής. Η κοπή και απομάκρυση των δέντρων υπήρξε ωστόσο αναγκαία και πιθανότατα σωτήρια, καθώς το πρόβλημα φαίνεται να περιορίζεται σιγά-σιγά, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού η ασθένεια έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και στον ομό Ιωαννίνων αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, απειλώντας τα πλατάνια και καθιστώντας απαγορευτική την φύτευση νέων. Ακόμη 8 δέντρα, άρρωστα αλλά και τα διπλανά τους, που κινδύνευαν να προσβληθούν και να εξαπλώσουν περαιτέρω τον μύκητα του μεταχρωματικού έλκους, κόπηκαν από τα αρμόδια συνεργεία του Δήμου Ιαννητών στο σημείο μπροστά από την νότια πύλη του κάστρου, δίπλα από το πάρκινγκ στα Ναυτάκια. Ακόμη 3 έχουν σημανθεί στην ευρύτερη περιοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό για τη φετινή χρονιά σε 11 δέντρα. Συνεχίζεται δυστυχώς η κοπή και η απομάκρυνση των πλατάνων από το παραλίμνιο μέτωπο της πόλης των Ιωαννίνων εξαιτίας του μεταχρωματικού έλκους. Παρήγορο ωστόσο είναι ότι φαίνεται πως η ασθένεια περιορίζεται χρόνο με το χρόνο. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια είχε προηγηθεί η ξύρανση και η κοπή 20 δέντρων το 2020 και 25 δέντρων το 2022.